έφεδροι καταδρομής εκπαιδεύονται συνεχώς και δηλώνουν έτοιμοι να ανέβουν στον Εύρο και να βοηθήσουν την κατάσταση εφόσον φυσικά τους ζητηθεί. Μαζί τους μίλησε η Κατερίνα Ρίστα. Είμαστε έτοιμοι να ανέβουμε προχθές. Μια φορά καταδρομέας, για πάντα καταδρομέας. Εκπαιδεύονται συνεχώς, νύχτα και μέρα. Δείτε τις αποκλειστικές εικόνες. Είναι μία από τις δεκάδες εκπαιδεύσεις της Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Αττικής. Οι εκπαιδεύσεις που κάνουμε είναι περίπου 4 το μήνα. Η ετοιμότητα ήταν δεδομένη από τότε που υπάρχουμε, οπότε ήμασταν έτοιμοι έτσι κι αλλιώς. Ξέρουν καλά πώς να αντιμετωπίζουν την κάθε απειλή, τον κάθε εχθρό. Με σύνθημα τους το πολίτες οπλίτες και με σήμα τους την Τρίενα και την Περικεφαλαία, οι έφεδροι καταδρομής δηλώνουν πως με απόλυτη ψυχραιμία, ετοιμότητα και αποφασιστικότητα θα σταθούν απέναντι στην ασύμμετρη απειλή στον Εύρο, αν του ζητηθεί. Είμαστε σε επαφή να δράσουμε το όπως προβλέπετε. Στέλνουμε κάποια βοήθεια σε υλικά. Η δράση μας είναι όποτε και αν καλεστούμε, δηλαδή επίσημα με φυλαπορίας. Από τη μέρα που ξεκίνησαν τα βρώμικα παιχνίδια του Ερντογάν, οι κομάντος, όλοι μαζί πειθαρχημένοι, τηρούν στάση αναμονής. Έχουμε ήδη μιλήσει λοιπόν με τα μέλη μας στην περιοχή και έχουμε ανοίξει διάβλους επικοινωνίας με την Εθνοφυλακή κυρίως και τους κατοίκους. Και είμαστε σε ετοιμότητα όταν μας χρειαστούν να είμαστε εκεί. Η ομοψυχία είναι η βροντερότερη απάντηση σε όσους θέλουν να εισβάλλουν στη χώρα μας. Θα ακούσετε να μας λέει ο ΟΗΚΑΣ Κυριάκος Κόκκινος. Οι ώρες δεν είναι μόνο επικίνδυνες, είναι πολεμικές. Είμαστε πάντα έτοιμοι. Και αυτή τη στιγμή ακόμη περισσότερο γιατί συναισθανόμαστε ότι ο ελληνικός λαός έχει κάνει την υπέρβασή του, έχει ενωθεί σε μέγιστο βαθμό.